τρίτο σερί, ε. Εντάξει, τρίτο σερί. Να δούμε, μήπως μας φέρει κάτι καλύτερο. Κώστα, ήταν συγκλονιστική η προσπάθεια που καταβάλατε και με πολλά προβλήματα, ανέτοιμοι, παίχτες, αλλά τελικά δείξατε πόσο ενωμένοι είστε, έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη τη χρονιά ήταν ένα μεγάλο roller coaster για μας. Δεν καταφέραμε σε κανένα σημείο της χρονιάς ουσιαστικά να είμαστε όλοι μαζί συμπαγείς και να δούμε ποιο είναι το ταβάνι μας που μπορούμε να φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ομάδα έχει ένα μαγικό ραβδάκι, το οποίο πάντα βρίσκει τον τρόπο να βρίσκεται εκεί που πρέπει, να διεκδικεί αυτό που πρέπει και να κάνει τον κόσμο της χαρούμενο. Για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι το καταφέραμε και βρισκόμαστε σε άλλο ένα Final Four. Κώστα, αυτός ο κόσμος τι σημαίνει για σας, ακόμα και σήμερα εδώ ακουγόταν, έτσι? Εντάξει, ο κόσμος πάντα ακολουθεί, πάντα είναι δίπλα μας, δείχνει τη στήριξή του και ο πρώτος λόγος που θέλουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια είναι για να ευχαριστούμε τον κόσμο. Όλη η ουσία αυτό που κάνουμε, πέρα από την προσωπική επιτυχία του καθενός, είναι για να ευχαριστήσεις τον κόσμο ο οποίος έρχεται, σε ακολουθεί, σε στηρίζει, σε υποστηρίζει, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά είναι η ουσία του αθλητισμού και το να καταφέρεις να τους κάνεις χαρούμενους νομίζω ότι είναι κάτι που γεμίζει όλα τα παιδιά μας στα αποδυτήρια. Μετά την πρόκριση, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, εκείνο το φιλί στο coach τι σήμαινε? Εντάξει, ήταν μια σειρά πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ δύσκολη, προφανώς τα συναισθήματα εκτοξεύονται. Πρέπει να τους έχω φιλήσει όλους, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο στο coach, αλλά είναι φυσιολογικό όταν έχεις παλέψει και δουλέψει σκληρά όλη τη χρονιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα που ήταν αντίπαλος μας δεν δούλεψε σκληρά ή δεν άξιζε, αλλά όταν έχεις περάσει από χίλια κύματα, ξέρεις, σου βγαίνει όλη αυτή η ένταση και όλο αυτό το τα κατάφερα.